Ναι, να ξέρετε τους ΙΚΑ όλους. Ναι, παλεύω. Το βλέπετε αυτό το μενταγιόν. Ήταν της πρώην κοπέλας μου. Μου το δώσε γιατί την προστάτεψα από 50 ληστές. Αν είναι πρώην σου, σημαίνει ότι τώρα είσαι ελεύθερος. Τζούλη, άκου να δεις. Εγώ τον έβαλα πρώτη στο μάτι. Ακού, Τζίτζι, εσύ έχεις τον Πάτρικ. Κορίτσια, βασικά όλες έχουμε σχέση. Ναι, κορίτσια, είμαι ελεύθερος τώρα. Δεν είμαι σαν τον αδερφό μου, το Σμάιλι, που τρέχει πίσω από μια μαζορέτα. Μόλις είδα, κατάλαβα ότι είσαι καλύτερος από το Σμάιλ. Και έχεις μεγαλύτερους μύες. Είσαι και πιο ψηλός και μιλάς και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ναι, κορίτσια, έτσι είμαι. Στην γειτονιά μου όλα τα κορίτσια τα μπαλκόνια φωνάζουν. Μάικ, έλα πάνω, Μάικ, έλα πάνω. Και πηγαίνεις αυτές. Όχι, δεν πάω, δεν είναι ο τύπος μου. Πόσο cool μασάει την τσίχλα. Ο Άρτ μου δεν τη μασάει έτσι. Τι μασάς ένα γελάδα. Θες μια τσιχλίτσα, μην τρέπεσαι. Δώσε μου και εμένα, και εμένα δώσε μου. Ρεμίστε, κορίτσια. Μαρίζα. Ε, Πάτρικ, μην το παρακάνεις. Ρε, άντε, προχωρήστε. Ε, σταμάτα. Ναι, άκουσε τύπο Άρτ. Η όδος κάτι δεν είναι ηθιστό. Για πες. Εγώ ετοιμάσαω τσίχλα, στο και σένα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Και γενικά ο Σμάιλι είναι το ακριβώς αντίθετο. Εγώ είμαι cool, αυτός όχι. Τζούλη, δεν καταλαβαίνω, τι κάνεις εκεί πέρα και κοιτάς αγάνος. Τζίτζι, σου τρέχουνε τα σάλια. Μαρίζα, για άλλα λίγο να σου πω κάτι. Για να έρθουμε τι θα γίνει δηλαδή. Καλά, αυτά είναι τα γόρια σας. Μισό, παιδιά. Ε, άρχισες τα παραμύθια, ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε. Μήπως ξέχασες τίποτα, τι κάνεις στο σχολείο μας. Γιατί φλερτάρεις τα κορίτσια μας. Ναι ρε, τα κόλλησα με ψαρόκολλα. Έχετε κανένα πρόβλημα. Ακούς τα γόρια, καλύτερα είναι να μην τα βάλετε μαζί του. Τζίτζι, έλα, το μάθημα ξεκίνησε. Περίμενε, Πάτρικ, δεν έχω τελειώσει ακόμα με τον Μάικ. Πάμε να φύγουμε, είπα. Ε, μα τι cool τύπος, respect, respect. Ναι, έτσι είναι, Πάτρικ, μην δίνει σημασία. Τζούλη, θες να σου πάρω σοκολάτα σήμερα μετά το μάθημα. Θέλω, θέλω, Άρτ, ναι. Τότε πάμε. Πάμε. Άκου, Μαρίζα, αν ξαναμιλήσει αυτόν τον τύπο, θα είσαι και εσύ μόνη σου. Καλά. Πάμε. Γεια σου, Μάικ, τα λέμε σύντομα. Δεν θα το δεις μετά. Επιτέλους, πήρανε τις πεντάμορφες τους. Λοιπόν, κορίτσια, έχω κάτι να σας πω. Έλα, πες μας. Τι. Λοιπόν, γενικά βγήκα ραντεβού με τον Ιγκόρ χθες. Και... και πήγαμε να φιληθούμε. Ναι. Και... μου φαίνεται ότι ο Ιγκόρ δεν ξέρει να φυλάει. Να, μην ανησυχείς. Ούτε ο Σμάιλ ήξερε πώς να φυλάει. Κορίτσια, δεν είναι αυτά που λέτε. Ο Φρεντάς δεν ξέρει ακόμα και τι να κάνω. Θα παρατήσω. Να, μην ανησυχείς. Ακριβώς. Κορίτσια, σε ζηλεύω. Αν είχα κι εγώ αγόρι, θα τον μάθαινα να φυλάει σε 2 λεπτά. Λέλα, θα συμβεί. Και έφτα, άκουσες. Ο Σμάιλ δεν ήξερε να φυλάει και το μάθε η Ντιάνα. Και ποιος έμαθε την Ντιάνα, ρε, εσύ. Όχι. Ναι, αλλά έτσι μου είπες. Και φίλησα την Ντιάνα μόνο στο μάγουλο. Τι λένε τώρα. Κάτσε να ακούσουμε. Παρεπιπτόντως, Διάνα, τι γίνεται με τον Σμάιλ, πηγαίνει σχολείο. Λοιπόν, κορίτσια, ο Σμάιλ τα ξαναβρήκε με τον προπονητή, οπότε την επόμενη εβδομάδα θα είναι πάλι στο σχολείο. Επίσης, η σχέση μας θα πάει τέλεια. Πάλι καλά. Παρεπιπτόντως, Διάνα, ο αδερφός του γυροφέρνει ακόμα εδώ. Ξέχασε κάτι. Τι, ο Μάικ, τι κάνει ακόμα εδώ αυτός. Ναι, είναι περίεργο. Θεέ μου, να μην σπουδάσει εδώ. Γιατί, κορίτσια, εμένα μου άρεσε. Έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Θα ήταν πολύ ωραία να σπούδαζε εδώ μαζί μας. Ω, Λέιλα, φαντάζεσαι να καταλήξεις με τον Μάικ, τότε θα είμαστε σαν δύο δίδυμες, θα είμαστε. Όχι, Διάνα, αυτό δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Γιάννα, ζηλεύεις, αφού έχεις το Φρεντά εσύ. Μα έχω το Φρεντά, αλλά και ο Σμάιλ είναι ωραίος. Γιάννα, είσαι σοβαρή. Γιάννα, ηρέμησε, πλάκα έκανα. Και τι λένε, δεν μπορεί να ακούσω, ενοχλεί το κράνος. Ντίμα, κοντολογίες μιλάνε για τον μπασκετμπολίστα τον Σμάιλ και το δίδυμο αδερφό του. Να πάρει, τα βαρέθηκα αυτά τα δίδυμα. Κορίτσια, ελάτε μου, τελειώσατε! Κορίτσια, ο Μάικ, ο Μάικ! Μάικ! Καλώς ήταν τα πιο cool κορίτσια του σχολείου! Γεια σου, Μάικ! Άκου, έχεις μιλήσει με τον Σμάιλ, τι κάνει? Διάνα, πάρε τον Σμάιλ σου να τον ρωτήσεις. Μάικ, τι κάνει στο σχολείο μας? Να πάρει για να δες τι κάνει η Λίλουκα μας. Αχα, μα ιδιάζει. Λοιπόν, ήδη έκανα αίτηση για το σχολείο σας. Κου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 
νέος! Γιατί είναι το τόσο cool πια! Δεν ξέρω, Ιάννα, αν ο Σμάιλ και ο Μάικ μπορούν να σπουδάσουν μαζί, θα ήταν ωραία. Εξάλλου είναι αδέρφια. Cool. Και σίγουρα μπορώ να σε ξεναγήσω στο σχολείο. Έχουμε ένα πολύ ωραίο σχολείο. Ναι, είμαι στο σχολείο σας καμιά ωρίτσα τώρα και είναι πολύ cool. Κοριτσιά μου, φαίνεται ότι δεν θα το δεχτούνε. Καλό είναι, μα δεν το δεχτούνε. Νατ, γιατί το λες αυτό? Γιατί το παίζει λες και είναι ο Justin Bieber. Έχουμε σοβαρό σχολείο εμείς εδώ.
Λοιπόν, δεν έχεις δει την τραπεζαρία μας. Θα σε ξεναγήσω εγώ σε αυτήν. Μπορούμε να πάρουμε κακάο και μαρσμέλο. Κορίτσια, φαίνεται πως η Λέιλα μας δεν χάνει καθόλου χρόνο. Την έχει πέσει ήδη στο Μάικ. Λοιπόν, κορίτσια, τα λέμε εδώ στην τραπεζαρία. Είστε εντάξει όταν ακούνε τις συνομιλίες σας? Τι εννοείς? Εκεί κάτω από τη σκάλα, αυτοί οι δύο αρουραίοι που κάθονται σας ακούνε. Έχουν στήσει αυτοί. Τι? Δήμα, τι κάνεις εσύ εδώ? Αδερφούλη, έχεις τρελαθεί τελείως. Απλά καθόμαστε εδώ. Και εσύ ποιες εδώ είσαι? Γρήγορα βγες έξω. Βγες εδώ. Αν δεν ξεχάσατε κάτι εδώ. Εμείς απλά κρυβούμαστε. Δήμα, Κεύ, δεν έχετε μάθει το μάθημά σας? Πρώτα μας παραμονεύετε στα αποδυτήρια, μετά κρυφακούτε στην τουαλέτα και τώρα... Διάνα, δεν κρυφακούει μόνο εδώ. Κάθεται και κάτω από το κρεβάτι μου και κρυφακούει τα τηλεφωνήματά μου. Τι φωνάζεις τώρα, άντε πήγαινε να μιλήσεις με το Μάικι σου, σου έλειψε. Κεύ, σου συνιστώ να ηρεμήσεις. Ναι, παιδιά, αρκετά ανεχτήκαμε από εσάς. Ναι, Δήμα και Κεύ, αν δεν ήσασταν στο σχολείο δεν θα είχαμε προβλήματα. Λοιπόν, μας ωραίτε συναφεντικά, respect. Μάικ, τι θα γίνει με το κακάο? Αφήστε μας ήσυχους. Τι είπες? Πάμε στην προπόνηση. Ναι, πάμε. Μην τολμήσετε να μας ακολουθήσετε ξανά. Και μην κρυφακούτε. Κορίτσια, είστε δύναμη. Τους κάνετε σκόνη τους ποδοσφαιριστές. Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Εντάξει, κορίτσια, πάμε στην τραπεζαρία να πιούμε μια ζεστή σοκολατίτσα. Ωχ, το κουδούνι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε μια προπόνηση τώρα. Την επόμενη φορά θα σου κάνουμε τουρ, εντάξει? Για να μπορείτε να προπονηθείτε σήμερα χωρίς εμένα. Λέιλα, φυσικά και όχι. Θα κάνουμε όλες μαζί προπόνηση. Λέιλα, πάμε! Τα λέμε μετά. Μαζορετούλες, τη Φλόρη. Μόλις την πεις το κουδούνι, τρέχουνε. Ωραία σοκολατίτσα, το σχολείο καλούτσικο. Λοιπόν, σχολιάκι, κέρδισες τον Cool Mike. Μπράβο ρε Σμάιλι που κατάφερες να γυρίσεις στο σχολείο μας. Ειλικρινά, γιατί τι να το έκανα? Σμάιλι, κοίτα. Τι κάνεις εδώ ρε? Γιατί ρε, έγινε τίποτα? Σε αυτό το σχολείο θα έρχομαι και γνώρισα και τις μαζορετούλες σας. Σμάιλι, δεν θα έρθεις στο σχολείο μου, δεν μου λείπεις καθόλου. Θα πάω στο διευθυντή τώρα. Ηρέμησε Σμάιλι. Μάικι, τι έπαθαν τα μούτρα σου? Τι έγινε, μεγαλώνεις μουστάκι? Για σοκολάτα ρε, και μου άρεσε. Και για χάρη της σοκολάτας θα μείνω σε αυτό το σχολείο. Γεμίστηκε όλος ρε, και τι θα κάνεις εδώ πέρα? Δεν πρόκειται να τα αφήσω να συμβεί. Ναι, δεν ανήκεις εδώ πέρα. Πρώτον δεν είναι δουλειά σας και δεύτερον γράφτηκα ήδη. Ω, κάνεις καλές αίτηση. Τότε θα πω στον διευθυντή γιατί σε διώξανε από 10 σχολεία. Ναι, με τέτοια φήμη που έχεις δεν σε θέλει κανένας. Λοιπόν, φύγε με το καλό, έχεις 15 δευτερόλεπτα. Εντάξει, εντάξει, θα τα πούμε στο σπίτι. Α, και γνώρισα και μια μαζορέτα. Διάνα τη λένε. Θα σε πειράζει να κάνω σκέτς μαζί της? Σμάιλι, ακούς τι λέει αυτός, ε? Έλα εδώ ρε να σε κάνω φέτες. Εντάξει, εντάξει, φεύγω. Αλλά θα ξανάρθω. Έλα Μάικι, τράβω τον δρόμο σου, αλλιώς θα έχεις πλεξίματα. Εγώ πάντως σας το λέω, να με περιμένετε. Απλά μην τολμήσεις. Εντάξει, πάμε, μου έλειψε η Διάνα πολύ. Ναι, τυραννή, ήταν δύο μέρες για πάρτι σου. Λέιλα, στα αλήθεια ερωτεύσαι και στον Μάικ? Ναι, μου άρεσε. Αλλά δεν σας είπα ότι στην αρχή είχα ερωτευτεί τον Σμάιλ, αλλά μετά ανακάλυψα ότι τα έχει με την Διάνα και δεν θα χαλούσε μια τέτοια σχέση, εννοείται. Να πάρει, Λέιλα, αυτό μου έλειπε τώρα, να ακούσω ότι σου άρεσε ο Σμάιλ. Ναι, Λέιλα, καλύτερα που δεν το ξέραμε. Λέιλα, ελπίζω να μην σου άρεσε και ο Φρυδάς μου. Όχι, Γιάννα, δεν μου άρεσε ο Φρυδάς, δεν είναι ο τύπος μου. Κορίτσια, πάλι καλά που ο Σμάιλ έχει δίδυμο μου αδερφό. Αυτό σημαίνει ότι ο Σμάιλ δεν κινδυνεύει τη Λέιλα μας. Να πάρει, Διάνα, γιατί το λες αυτό? Τέλος πάντων, κορίτσια, ξεκινάμε τώρα. Ένα, δύο. Γεια σας, μαζορέτες. Λοιπόν, Διάνα, έλα να αγκαλιάσεις το Σμάιλ σου. Σμάιλ! Νάτος και ο Σμάιλ. Αχ, Νάτο, δεν με νοιάζει. Θα έχω τον Μάικ. Αχ, Λέιλα, ούτε που να το φαντάζεσαι. Αν δεν το πρόσεξα, κοίταξε όλες τις μαζορέτες. Αχ, Νατ, μην είσαι χαζή. Μόνο εμένα κοιτούσε. Σμάιλ, μου έλειψες τόσο πολύ. Και εμένα. Παρεμπιπτόντως, γιατί δεν μου είπες ποτέ ότι έχεις ένα δίδυμο αδερφό, τον Μάικ? Κάθεται εδώ και στριφογυρίζει κάνοντας το μάγκα. Μεγάλη ιστορία, τύπος, κορίτσι μου, θα στα πω αργότερα. Σμάιλ, έχεις ρο στα μαλλιά σου, είναι τόσο γλυκούλικο. Είσαι ακόμα πιο όμορφος τώρα. Ευχαριστώ, γλυκά. Αφρίδα, ήξερες ότι ο Σμάιλ έχει δίδυμο αδερφό? Ναι, το ήξερα. Γιατί δεν μου είπες τίποτα? Ο Σμάιλ δεν το πολύ λέει. Ξέρεις, ήρθε στο σχολείο μας και άρχισε να κάνει μαγκές. Και λέει, τον ερωτεύτηκε κιόλας. Φαντάζεσαι να μείνει στο σχολείο? Δεν ήταν καθόλου αστείο. Δεν τον αντέχω καθόλου. Για να μου μην ανησυχείς, δεν θα μείνει. Ο Σμάιλ και εγώ τον διώξαμε. Αλήθεια, ναι. Λελούκο, ο Μάξ δεν
θα μείνει στο σχολείο. Ο Φρυδά και ο Σμάιλ τον έδιωξαν με τι κλωτσιέ. Σμάιλ, είναι αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Ναι, λέω, το άκουσε αυτό? Φοβήθηκα. Σμάιλ, δώσε μου τον αριθμό του Μάικ. Να πάρει το, βλέπεις ότι η Λέιλα τον ερωτεύτηκε. Λέιλα, καλύτερα να μην τον πάρει τηλέφωνο. Και γιατί το λες αυτό? Λοιπόν, αυτό ήταν. Τι λέτε να πάμε για προπόνηση? Ναι, πάμε. Θα σου πω αργότερα, είναι μεγάλη ιστορία. Λέιλα, μην ανησυχείς. Θα πάρω τον αριθμό του Μάικ από τον Σμάιλ. Αλήθεια, ευχαριστώ. Εννοείται.